Ο Πρωθυπουργός, ο απερχόμενος, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο από το Σεπτέμβριο άκουσε τη συζήτηση περί κινδύνου καταθέσεων. Έρχομαι όμως στην ουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα, το δουλεύουμε εδώ και 2 χρόνια, το οποίο είναι τι θα κάνουμε στις πρώτες μέρες, τι θα κάνουμε τους πρώτους μήνες, τι θα κάνουμε τα πρώτα χρόνια. Με τη διαπραγμάτευση που είναι το πρώτο που σας έρχεσαι, θα έρθω αμέσως. Δεν θα σας κουράσω, θα έρθω αμέσως. Όχι, δεν θα μας κουράζετε. Θα έρθω αμέσως, επειδή υπήρξε μια ατμόσφαιρα, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη ανέφερε συγκεκριμένα μέτρα, κοστολογημένα, τα οποία είναι οι 4 πυλώνες του προγράμματος στο πρώτο διάστημα. Ξεκινούμε με τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανθρωπιστική κρίση. Προχωρούμε σε μέτρα επανεκκίνησης οικονομίας από το τέλμα που είναι. Προχωρούμε στην ανάκτηση της εργασίας και της απασχόλησης. Και κλείνουμε αυτόν τον κύκλο με τη θεσμική ανασυγκρότηση, με τα ρυθμίσεις στο κράτος, στη διοίκηση παντού. Ο κύριος Δένδια, πάντως σας κατηγορεί για ασάφεια σε αυτό. Λοιπόν, θα ρωτήσω. Έχει δικαίωμα ο κύριος Δένδια να είναι. Είμαστε διαφορετικά κόμματα. Εγώ είπα, σέβομαι το επιχείρημα της ασάφειας. Το προτιμώ από το μη επιχείρημα το ότι είστε έτσι κλπ. Προχωρώ λοιπόν, στο δεύτερο χρόνο είναι το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Όχι, κοιτάξτε, πριν συμβούν όλα αυτά που λέτε, το εθνικό πρόγραμμα. Πριν συμβούν όλα αυτά που λέτε, πριν συμβούν όλα αυτά που λέτε, θα πρέπει να ξεκινήσει να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Κυρία Τρέμη, αυτή εγώ η χώρα. Έχω συγκεκριμένο ερώτημα να σας κάνω. Θα έρθω στη διαπραγμάτευση, είμαι έτοιμος να σας απαντήσω. Μπράβο. Αλλά θέλω να πω στον ελληνικό λαό που ψηφίζει την Κυριακή ότι ψηφίζει και για την επόμενη μέρα, ψηφίζει και για τους επόμενους μήνες και ψηφίζει και για το μέλλον αυτής της χώρας. Το οποίο έχει να κάνει με το τι κοινωνία θέλουμε να ζούμε, τι παραγωγικό σύστημα θέλουμε να έχουμε, τι καταναλωτικά πρότυπα θέλουμε να έχουμε. Κατανοώ ότι δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά εν εκτάσει, αλλά αυτά είναι τα επίδικα. Αυτές οι εκλογές έχουν ιστορική σημασία. Θα περάσουν χρόνια, μπορεί και δεκαετίες, και θα λέμε τότε, 25 του Γενάρη, εγώ βοήθησα ή δεν βοήθησα για να υπάρξει μια αλλαγή σελίδα στη χώρα. Έρχομαι στην διαπραγμάτευση. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Εμείς δεν συζητάμε στη βάση του μνημονίου, διότι το θεωρούμε έργο που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μας. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το μνημόνιο το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ έχει σημαντικές πλευρές παράνομες, που είναι σε αντίθεση με διεθνείς συμβάσεις που έχει προγράψει η χώρα μας ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Άρα παραβιάζει. Το άρα το αμφισβητείτε στον όχι πυρήνα. Όχι απλώς, θα ολοκληρώσω. Ναι. Όχι απλώς το αμφισβητείτε. Είναι αντιβαίνει, είναι σε σύγκρουση με ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και η γνωμάτευση. Ναι, αλλά τώρα τελειώνει, λέει ο κύριος Σαμαράς. Τελειώνει το λοιπόν, μνημόνιο. Άρα εμείς θεωρούμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι αξιολόγηση η Πέμπτη, είναι ο έλεγχος της πορείας του πώς φτάσαμε εδώ. Τι έγιναν τα 230 δισεκατομμύρια που πήραμε και πού πήγαν. Αυτό που λέτε είναι άλλο κεφάλαιο. Πριν πάμε στον κύριο Δένδια, να δώσει μια απάντηση, κύριε Ατραγασάκη. Ήθελα μια διευκρίνηση. Στη διαπραγμάτευση, λοιπόν. Ναι, τι μια διευκρίνηση επ' αυτού. Την εξής. Μια διευκρίνηση, αν μπορείτε να μας δώσετε. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά αυτό που λέτε, σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές και σχηματίσει κυβέρνηση, θα πάτε στους δανειστές μας και θα τους πείτε ότι δεν συζητάτε ούτε την ολοκλήρωση του υφιστάμενου προγράμματος, δηλαδή την τελευταία αξιολόγηση, ούτε την πιστωτική γραμμή, αυτή που μεθόδευε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ. Αυτό κατάλαβα. Δεν θα πάμε κάτι. Θέλετε κάτι που να αρχίζει από την αρχή να περιλαμβάνει διαγραφή χρέους. Θα σας απαντήσω, κύριε. Είναι και λίγο αυτά άγνωστα πράγματα. Και επειδή κανείς στην Ευρώπη δεν φαίνεται αυτό να το υιοθετεί, να μας πείτε τι. Βλέπετε τώρα, κύριε Βαγγελάτο, βλέπετε τώρα ότι βιάζεστε. Αυτό που είπα είναι το άρθρο 7 του κανονισμού 472 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλεί τις χώρες μέλη που είναι σε πρόγραμμα να κάνουν έλεγχο του χρέους τους και της πορείας που έφτασε εδώ. Βλέπετε ότι βιάζεστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι λέει, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε συζητήσει. Επομένως, η πρώτη θέση λοιπόν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα οργανώσει ενδεχομένως και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον έλεγχο της μέχρι τώρα πορείας και διεκδικούμε. Τι διεκδικούμε τώρα? Διεκδικούμε, αν χρειαστεί, διότι μπορεί να τελειώσουμε γρήγορα τη διαπραγμάτευση, διεκδικούμε, αν χρειαστεί, χρόνο για την προετοιμασία του νέου προγράμματος, το οποίο η κυβέρνηση που θα εκλέξουμε την Κυριακή θα υποβάλει. Δηλαδή το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το νέο εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων, μάλλον το σχέδιο μεταρρυθμίσεων, διότι ως τώρα δεν είχαμε δικό μας σχέδιο, και την εξειδικευμένη πρόθεση. Στον κύριο Δένδια θα πρέπει να πάμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γιατί μένω σιωπηρός τόση ώρα. Αυτό θα υποβάλουμε λοιπόν. Ωραία, αυτό θα συζητήσουμε. Για να αντιληφθώ, επικαλείται ο κύριος Δραγασάκης.